Και γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο πολύ πολύ μαγικό. Και σήμερα θα παρουσιάσουμε το νέο μεγάλο δεινόσαυρο. Ήρθε χθες, Δευτέρα όπως είχα πει, αλλά ήρθε αργά. Και ήταν σχεδόν νύχτα, οπότε εννοείται δεν μπορούσε να γίνει βίντεο, ούτε unboxing. Επειδή πρώτον δεν μπορούσε ο δεινόσαυρος να μείνει σε ένα κουτί για τόσες ώρες. Δεύτερον ο δεινόσαυρος δεν είχε έτσι κι αλλιώς κουτί, γιατί το διέλυσε κατά την ώρα της μεταφοράς του. Οπότε δεν έχουμε unboxing τεχνικός, αλλά έχουμε την παρουσίασή του. Λοιπόν, όπως και πέρυσι, σας είχα βάλει να ψηφίσετε τι πιστεύετε ότι μπορεί να είναι ο δεινόσαυρος. Με βάση τα δεδομένα που είδα μόλις πριν λίγο, με λίγα λόγια τα πιο πρόσφατα δεδομένα ψήφων, το 48% ψήφισε σλουθοκάμιλο, το 31% εμού, το 8% ρέα και το 13% καζουάριος. Όμως, ένα από τα τέσσερα είναι το πλάσμα. Τι μπορεί να είναι? Ας δούμε τώρα. Και ο νέος δεινόσαυρος, όπως βλέπετε, είναι ένα εμού. Οι περισσότεροι ψηφίσαν τη σλουθοκάμιλο για κάποιο λόγο. Όχι πως ήταν κάτι μη ρεαλιστικό, εννοείται πως άμα έβρισκα σλουθοκάμιλο θα την έπαιρναν και αυτοί. Και όταν βρω θα την πάρω. Όμως αυτή τη φορά το πρόγραμμα έχει ακόμα ένα εμού. Μιας που ήταν πρακτικός και το μόνο διαθέσιμο πλάσμα. Λοιπόν, αυτό όπως βλέπετε, όσοι θυμόσαστε το παλιό βίντεο παρουσίασης του πρώτου, είναι αρκετά μικρότερο, είναι 2 μηνών αυτό, όπως βλέπω το μέγεθός του. Ο προμηθευτής είπε είναι 2 με 3 μηνών αυτά που έφερε. Είχαν διαφορά στο μέγεθος, αυτό είναι από τα μικρά, οπότε είναι 2 μηνών. Δηλαδή, πολύ μωρό μπροστά στο άλλο που το είχα πάρει κοντά 4 μηνών. Θα έχω και το βίντεο παρουσίασης του πρώτου εμού κάτω στο καθισμένο σχόλιο. Και το βίντεο με πληροφορίες για αυτά τα πλάσματα που είχα κάνει πέρυσι όταν είχα πάρει και το πρώτο μου. Τώρα όπως το βλέπετε πηγαίνει πέρα δόθε. Έχω βάλει τα μαρίνα στο πλάι. Νόμιζα ότι απλώς έλειπε τη συνέχεια των κλουβιών και ήθελε να πάει εκεί, αλλά απλώς πηγαίνει έτσι. Εντάξει, έτσι ήταν και το πρώτο πέρυσι όταν το πήρα. Την πρώτη μέρα, δεύτερη, κάπου εκεί. Μέχρι να προσαρμοστεί στο νέο περιβάλλον, μετά θα ησυχάσει εννοείται. Μόλις σήμερα το έβαλα εδώ πέρα. Όπως είπα στην αρχή του βίντεο, έφτασε νύχτα. Οπότε δεν μπήκε σε κλουβί, το είχα φιλοξενήσει στο σαλόνι μου για το βράδυ και σήμερα είναι η πρώτη φορά πρακτικό στον έξω κόσμο. Θα του γίνει τεστ DNA πολύ σύντομα για να μάθω τι είναι και να ξέρω τι μου γίνεται. Μακάρι να βγει ασθενικό για να ζευγαρωθεί μελλοντικά με τη θηλυκιά που έχω. Εννοείται πως στον λόγο πλάσμα δεν πρόκειται να βγει στον έξω κόσμο, έξω από το κλουβί του δηλαδή, τουλάχιστον για 4 μήνες. Μέσα στους οποίους θα παίρνει ο τσάλος και μια φορά την εβδομάδα τη δόση σελήνιου του μέσα στο νερό που χρησιμεύει το σελήνιο στην ανάπτυξη του μυϊκού συστήματός του. Μετά τους 4 μήνες θα μπορεί να είναι ελεύθερο μέσα στην περίφραξη των κοτών. Σε επαφή με τον μεγαλύτερο δεινόσαυρο εννοείται δεν θα έρθει πριν το 1 έτος για να μην διακινδυνεύσουμε τίποτα. Ειδικά σε αυτή την ηλικία δεν έχει κανένα λόγο να έρθει σε επαφή με τον μεγάλο δεινόσαυρο, γιατί ένα χτύπημά του θα το σκοτώσει και τα εμού δεν είναι πολύ φιλικά με τα ξένα εμού στην περιοχή του εννοείται. Όταν το έβγαλα από το σαλόνι μου και το έβαλα εδώ πέρα, το είδε βέβαια μεγάλη δεινόσαυρίνα και είχε μια έντονη αιμονή να το πλησιάσει. Και εννοείται από τη στάση σώματός δεν ήταν καλή αυτή η αιμονή, αλλά όπως είπα τα εμού έτσι κι άλλως δεν είναι φιλικά προς τα ξένα εμού και τα χτυπάνε πολλές φορές. Είτε απλώς για να τα διώξουν, ή μπορεί να αποσκοπούν και σε πιο σοβαρούς λόγους, όπως να τα σκοτώσουν. Οπότε εννοείται πως αυτό το μικρό δεν πρόκειται να έρθει σε άμεση επαφή με τη μεγάλη δεινόσαυρίνα πριν κλείσει το 1 έτος. Αν και το πότε θα έρθουν σε επαφή, θα έχει να κάνει και με το φύλο του. Αν βγει θηλυκό, θα είναι πιο μεγαλόσωμο. Οπότε θα μπορεί να έρθει και λίγο πριν το 1 έτος σε άμεση επαφή και να γίνει κοπάδι με το μεγάλο που έχουν. Αν είναι ασθενικό όμως, θα είναι έτσι κι αλλιώς πιο μικρό σώμα από τη θηλυκιά, γιατί έτσι είναι αυτά τα πλάσματα. Και για να είμαστε 100% ασφαλείς, θα έρθει σε επαφή μαζί της όταν κλείσει ένα έτος. Που θα είναι αρκετά ογκώδες, οπότε και να γίνει κάποιο χτύπημα, δεν θα είναι θανατηφόρο εννοείται. Αυτά με λίγα λόγια με τον νέο μικρό δεινόσαυρο. Ήρθε χθες, σήμερα είναι η πρώτη του μέρα. Όπως βλέπετε, δεν είναι ακόμα προσαρμοσμένος. Είπα μερικά βασικά πράγματα, βίντεο για πληροφορίες για αυτά τα πλάσματα έκανα πέρυσι. Το βίντεο αυτό όπως είπα μαζί με το βίντεο παρουσίασης του πρώτου μεγάλου δεινόσαυρου θα τα έχω κάτω στο κρατησμένο σχόλιο του σύνδεσμα να τα δείτε.
θα γίνει και τεστ DNA και από αυτό θα εξαρτηθεί και όλα στο πόσο γρήγορα ή αργά θα έρθει σε επαφή με τη μεγάλη δεινοσαύρινα που έχω. Μέχρι τότε όμως θα μείνει πίσω από την ασφάλεια των σιδέρων του κλουβιού του. Και αυτή ήταν η μαγική παρουσίαση του νέου μαγικού δεινόσαυρου. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Αντίο.